Σε κατάσταση αμόκ, το pitbull επιτίθεται σε όποιον βρίσκεται μπροστά του. Δαγκώνει τα θύματά του και τα ρίχνει στο έδαφος. Η μανία του είναι τέτοια που κυνηγά ένα 13χρονο αγόρι, δαγκώνει τα λάστιχα των αυτοκινήτων και επιτίθεται σε πυροσβέστες και αστυνομικούς που προσπαθούν να τον πιάσουν. Χωρίς να μπορούν να ξεχάσουν, τα 9 θύματα που τραυματίστηκαν από την επίθεση του εξαγριωμένου σκύλου έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και το φόβο της λύσας. Φασταλεί, όπως μας είπαν από την αστυνομία, το σώμα στην Αθήνα για να γίνει η εξέταση αν είναι λυσασμένο ή όχι. Αν δεν είναι, ό,τι κάναμε από εμβόλια, εντάξει. Αν είναι, θα συνεχίσουμε όλη τη σειρά των εμβολίων. Όλα τα θύματα, ανάμεσά τους και ο μετανάστης που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς θα υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική στο χέρι, θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδική αγωγή. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δείξουν αν το σκυλί έπασχε από λύσα θα βγουν τις επόμενες ημέρες. Κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας επισκέφθηκε το πρατήριο υγρό καυσίμων στο νέο ορίσιο της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε η επίθεση, και ζήτησε να απολιμανθούν όλοι οι χώροι. Μας έδωσε και κάποιες συμβουλές το να απομακρύνουμε σφουγγαρίστρες, πατάκια, κουβάδες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του μικροβίου της λύσας. Την ίδια ώρα, μέλη φιλοζωικών οργανώσεων τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να ταυτίζουμε το συγκεκριμένο σκυλί με τα αδέσποτα και κάνουν λόγο για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως λένε, το τσιπάκι του σκύλου θα οδηγήσει την αστυνομία στον ιδιοκτήτη του pitbull. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σκυλάκι, από ό,τι ενημερώθηκα, έχει τσιπάκι. Θα πρέπει να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, να κινηθούν νομικά οι αρμόδιοι παράγοντες, οι φορείς, και να δούμε την εξέλιξή του. Κακοποίηση ή εγκατάλειψη πίσω από τη συμπεριφορά του επιθετικού pitbull βλέπουν γνώστες της συγκεκριμένης ράτσας και κάνουν λόγο για ένα σκυλί που ήταν αποφασισμένο να δαγκώσει. Φέρεται τελείως απροσάρμοστα. Δηλαδή είναι σαν να το έχουν αφήσει εκεί πέρα και ό,τι βρίσκει ξαφνικά ξεκινάει και το δαγκώνει. Προφανώς ήταν ή κάπου αφισμένο ή δεν είχε δει ανθρώπους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη πάντως συνεχίζονται και πιο πιθανό για την αστυνομία είναι το ζώο να εγκαταλείφθηκε από τον ιδιοκτήτη του.